Κατά τη χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό, ο Δήμαρχος ενημέρωσε για κάποια θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο. Με πιο σημαντικά, πρώτον την επιστολή που έστειλε στον Υπουργό Δημοσίας Τάξης Προστασίας του Πολίτη, δηλαδή, σε σχέση με το θέμα της σχολής αστυνομίας που είναι υπό αναστολή. Η προσπάθειά μας είναι του χρόνου που θα δεχτεί η ελληνική αστυνομία νέους αστυφύλακες να μπορέσει να λειτουργήσει η σχολή αυτή. Η προσπάθεια θα συνεχιστεί, θα ενταθεί και πιστεύουμε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Το δεύτερο σημείο που ενημέρωσε ο Δήμαρχος ήταν για το κομμάτι όσον αφορά την αποζημίωση από την σχηνοκαρπία που υπήρχε πριν από κάποια χρόνια εδώ στην περιοχή. Ο Δήμαρχος ενημέρωσε ότι έστειλε νέα επιστολή στον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ζητώντας το θέμα αυτό που είχε παγώσει να συνεχιστεί για να μπορέσουν οι συμπολίτες μας που έμαθαν μεγάλη ζημιά τότε να λάβουν τη σχετική αποζημίωση όπως είχαν υποσχεθεί τότε και οι κρατούντες την εξουσία αλλά και αυτοί που ήταν υπό καθοδόν προς την εξουσία. Θα δούμε και από εκεί, θα το κυνηγήσουμε και θα δούμε τι θα μπορούμε να κάνουμε. Μετά περάσαμε στα θέματα που ήταν εκτός ημερήσιας διάταξης. Με βασικά θέματα, το πρώτο, την έγκριση των 32 θέσεων για τους συνδρομητές που κάθε χρόνο προσλαμβάνουμε στο Δήμο. Όπως ξέρετε, η περίοδος η υδρευτική ξεκινάει από την 1η του Μάη. Οι υδρονομείς είναι πολλοί στην περιοχή μας γιατί έχουμε ακριβώς πάρα πολλές γεωτρήσεις. Έτσι λοιπόν προχωρήσαμε χθες την έγκριση των 32 θέσεων στα διάφορα διαμερίσματα της περιοχής. Είναι κατά μία αυξημένες από την προηγούμενη χρονιά. Να πω εδώ ότι κάποιες από αυτές είναι πλήρους ωραρίου και κάποιες είναι μερικού ωραρίου ανάλογα με τις ανάγκες της περιοχής. Θα ακολουθήσει η δεύτερη φάση όπου θα γίνουν αιτήσεις από ενδιαφερόμενους, θα περάσουν από έλεγχο και ευελπιστούμε ότι θα έχει ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία μέχρι τέλος Απριλίου, ώστε από 1η Μαΐου να ξεκινήσει κανονικά η περίοδος της υδρευτική περίοδος. Το δεύτερο κομμάτι που συζητήσαμε επίσης ήταν να εγκριθεί η διαδικασία για την πρόσληψη 13 συμβασιούχων στο Δήμο με 7μηνη και 8μηνη διάρκειας. Συγκεκριμένα είναι για 3 οδηγούς, για 8 εργάτες γενικών κατοικώντων με από αυτούς οι 2 να είναι στην καθαριότητα και επίσης 2 στην υπηρεσία Πρασίνου. Ευελπιστούμε ότι οι διαδικασίες θα ολοκληρωθούν σύντομα και που έχουν μια διάρκεια και αυτές, ώστε με τη νέα τουριστική περίοδο που ξεκινάει από τον Μάη περίπου, για μας τουλάχιστον, η Απρίλη έστω, αν μπορέσουμε να το καταφέρουμε, να είναι και αυτοί να έχουν προοδευτεί. Αυτό είναι λοιπόν το πρώτο κομμάτι και οι ενδιαφερόμενοι, θα ήθελα να πω, για τις θέσεις αυτές των συμβασιούχων, θα ενημερωθούν από το Δήμο αναλυτικά πότε θα ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Μετά από αυτό περάσαμε στα θέματα που ήταν εντός ημερήσιας διάταξης. Το πρώτο θέμα που ήταν πάρα πολύ σημαντικό ήταν ο χαρακτηρισμός του Δήμου Συστία ως αστική περιοχή για τη δημιουργία συγκοινωνίας. Αυτό ήταν ένα θέμα που είχε αναβληθεί πριν από 3 μήνες περίπου που είχε μπει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τότε είχαν εκφραστεί κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι και είχαν διατυπώσει την απορία τους μήπως ο χαρακτηρισμός του Δήμου σαν αστική περιοχή θα είχε κάποιες επιπτώσεις όσον αφορά την τουριστική του φύση ή την αγροτική ή ακόμα σε επιδοτήσια σε προγράμματα. Ο νομικός μας έστειλε απάντηση με την οποία και γνωμάτευση βέβαια, η οποία λέει ότι δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Ο Δήμος δεν έχει καμία επίπτωση όσον αφορά τους υπόλοιπους χαρακτήρες με τον χαρακτηρισμό της αστική περιοχή, αφού αυτό θα είναι μόνο για τη δημιουργία αστικής κοινωνίας. Προτού προχωρήσουμε στη διαδικασία, ανάγνωσα στο Σώμα μια επιστολή που έστειλαν οι εκπρόσωποι σύνδεσμος των ιδιοκτών ταξί της περιοχής μας, όπου ζητούσαν να αναβάλουμε το θέμα για δεύτερη φορά, ώστε να ενημερώσουν τα μέλη τους και ταυτόχρονα να έρθουν και στη διαβούλευση με εμάς για μια καλύτερο συντονισμό και από κοινού προσπάθεια για να μπορεστεί να αντιμετωπιστεί με τον καλύτερο τρόπο το θέμα. Ο Δήμαρχος που πήρε το λόγο είπε ότι δεν έχει καμία αντίρρηση, γι' αυτό ούτε και κανένα δημοτικό σίγουρο δεν ξέρει άλλωστε κάποια αντίρρηση. Να το δούμε το θέμα, να το αναβάλουμε για κάνα μήνα, 1,5 μήνα, ώστε να γίνει πλήρη διαβούλευση και από κοινού με την ομάδα που φαίνεται και ίσως είναι και έτσι βάλεται περισσότερο με τη δημιουργία αυτής της αστικής κοινωνίας, να βρούμε την κατάλληλη λύση ώστε να υπάρχει αρμονική συμβίωση και όχι διάσταση μέσα στο Δήμο μας. Οπότε θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό, αφού κάνουμε τις σχετικές διαβουλεύσεις. Μάλιστα,
Εγώ, όπως τους είπα, είμαι πρόθυμος ή εγώ ή κάποιος άλλος να παραστήσει η Γενική Συνέλευση των ιδιοκτητών ταξί και να τους ενημερώσουμε τι ακριβώς προβλέπει η διαδικασία αυτή. Μετά από εκεί μπήκαμε σε άλλο θέμα, ήταν για κάποιες παρεμβάσεις μέσα στην περιοχή αξίας 50.000 ευρώ. Είναι παρεμβάσεις που θα γίνουν μέσα στην πόλη της Σιτίας, σε μέρη που έχουν προβλήματα, όπως παράδειγμα έχουν κάποιες λάκους, κάποιο τυχείο αντιστήριξης που πρέπει να γίνει και θα είναι και μια διαδικασία που κατά καιρούς θα επαναλαμβάνεται κάθε φορά που μπορούμε να ξεκολουθούμε ένα κονδύλι για παρεμβάσεις όχι μόνο στην πόλη αλλά και στα χωριά. Το επόμενο θέμα που μας απασχόλησε και είναι πολύ σημαντικό νομίζω είναι η έγκριση της διοργάνωσης της Εσπερίδας Ορθολογική Διαχείριση Υδατικών Πόρων Δήμου Σιτίας. Όπως ίσως γνωρίζουν οι συμπολίτες μας, την Παρασκευή 6 ώρα θα ξεκινήσει αυτή η Εσπερίδα, η οποία είχε ζητηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο πριν από κάποιο καιρό, είχε ψηφιστεί ομόφωνα και τώρα υλοποιείται. Η Εσπερίδα αυτή θα γίνει την Παρασκευή, λοιπόν αύριο θα ξεκινήσει 6 ώρα. Έχουν κληθεί επιστήμονες από όλη την Κρήτη που ασχολούνται με το κομμάτι του υδατικού τομέα. Να σας πω ότι είναι ο κύριος Τιακάκης, είναι ο κύριος Κοϊνάκης, ο κύριος Κοκολάκης και ο κύριος Καρίδης, ένας ντόπιος επιστήμονας και επίσης ο κύριος Καρατζάς. Όλοι οι καθηγητές στο Πανεπιστήμιο ή στο Πολυτεχνείο. Εκτός τον κύριο Καρίδη που είναι γεωλόγος που δραστηριοποιείται στην περιοχή μας. Όμως θα είναι και ανοιχτή η συζήτηση, όποιος άλλος μπορεί να θέλει να τοποθετηθεί, έτσι κι αλλιώς θα ακολουθήσει μετά και η συζήτηση. Σκοπός της όλης διαδικασίας είναι να διερευνηθεί όλη, να γίνει μια χαρτογράφηση όλου του Δήμου και όχι μόνο συγκεκριμένης περιοχής, να μπορέσουμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τους υδατινούς πόρους στην περιοχή, πού ενδέχεται να δημιουργηθεί πρόβλημα, πού δεν υπάρχει πρόβλημα, πώς μπορεί να γίνει η σωστή διαχείριση, ώστε να μπορέσουμε να προγραμματίσουμε μελλοντικά τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να κινηθούμε. Η άποψη δικιά μου και νομίζω ότι είναι και η άποψη της πλειοψηφίας του κόσμου είναι ότι το νερό είναι πιο ακριβότερο από το πετρέλαιο. Οπότε καλούμε και τον κόσμο αύριο να παραστεί στην εκδήλωση αυτή, εδώ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να μπορέσουμε να συζητήσουμε ένα καυτό θέμα για την περιοχή μας. Από εκεί και πέρα ένα άλλο θέμα το οποίο μας απασχόλησε ήταν μια έγκριση μιας προμήθειας για χρωστικές ύλες μη τοξικές που θα χρειαστούν για την ιχνηθέτηση στην περιοχή του Κατσιδονίου όσον αφορά τον υδροφορέα της περιοχής, ειδικά τη ΖΟΥ. Όπως πιθανόν να θυμάται ο στιακός λαός, είχαμε συζητήσει το θέμα αυτό εκτενέστατα τότε που γινόταν η συζήτηση για τη δημιουργία του λατομείου στο Κατσιδόνι. Είχαμε πάρει μία αρνητική απόφαση, εκφράζοντας ενδυασμούς και προβληματισμούς για την όλη διαδικασία. Η Περιφέρεια, η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, έστειλε στο Δήμο Σιτίας έγγραφο με τον οποίο τον ενημέρωνε ότι αναλαμβάνει να παρακολουθήσει τη διαδικασία ιχνηθέτησης της περιοχής ώστε να φανεί αν επηρεάζεται ο υδροφορέας της ΖΟΥ από τη δραστηριότητα αυτή. Μετά από συζήτηση, στην πρώτη απόφαση είχε πάρθει απόφαση να δημιουργηθεί κωδικός για αυτή ακριβώς την προμήθεια. Αυτή ψηφίσε κατά πλειοψηφία. Η αντιπολίτευση σύσσωμη δεν την είχε ψηφίσει. Και σήμερα και χθες ήρθαμε να συζητήσουμε πάλι εάν θα πρέπει τώρα να περάσουμε αυτή την προμήθεια των χρημάτων. Έγινε πολύ εκτενέστατη συζήτηση. Υπήρχαν κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι εκτός τότε εκφράστηκαν ότι δεν έπρεπε καν να προχωρήσουμε σε αυτή τη διαδικασία. Εκφράστηκαν ότι επίσης δεν έπρεπε ο Δήμος να αναλάβει το κόστος, αλλά έπρεπε να το επιβαρθεί ο ιδιώτης. Έγινε αρκετή συζήτηση. Η θέση της Δημοτικής Αρχής και του Δημάρχου ήταν ότι εάν ο Δήμος δεν αναλάμβανε αυτό το κόστος, ενδεχομένως να είχε κατηγορηθεί ότι ο ιδιώτης που θα το έκανε δεν θα ήταν αντικειμενική η εκτίμηση, όπως είχε γίνει σε μια άλλη εκτίμηση που αφορά τη μελέτη του Πολυτεχνείου για το λατομείο. Εν πάση περιπτώσει, μετά από πολύ μεγάλη συζήτηση, ψηφίστηκε η έγκριση αυτής της προμήθειας κατά πλειοψηφία, μειοψηφώντας οι παρόντες
οι παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι της Μίζωνος αντιπολίτευσης. Από ότι η Ελλάσσονα έλειπε η κυρία Καράμπελα για προσωπικούς λόγους. Μετά από αυτό, το επόμενο θέμα ήταν να εγκρίνουμε τον προϋπολογισμό της, της τουριστικής της Επιτροπής του Τουρισμού για το έτος 2015 και καταλήξαμε στο τέλος με τη συγκρότηση Επιτροπής για την ομοτοδοσία των οδών και των πλατιών της πόλης μας. Είναι μια επιτροπή που προβλέπεται σε κάθε Δήμο. Εκεί γίνεται κάθε αίτημα οποιοδήποτε πολίτη για να δοθεί το όνομα κάποιου σε κάποιο ή κάποια πλατεία. Περάσαμε στη δημιουργία της Επιτροπής, η οποία ήταν η κυρία Φουρναράκη, από τον κύριο Σφεδουράκη, από τον κύριο Κιουπάκη τον Αλέξανδρο, από την κυρία Ζωγραφάκη τη Μαρία και από κάποιο όνομα το οποίο επιφυλάχθηκε να μου το προτείνει η Μίζωνα Αντιπολίτευση. Είναι πενταμελής, όμως αφήσαμε ένα περιθώριο να επεκταθεί με μια τροποποίηση για 7 μελής. Είναι μια επιτροπή που χρειάζεται στο Δήμο. Θα έχουμε συμβούλιο σίγουρα πριν τις 25 του Μάρτη με νέα θέματα, οπότε θα είμαστε εδώ και θα τα λέμε.